Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητών, κυρίες και κύριοι, στην Κομωτινή. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας ενημερώσει. Αναστασία. Σε επαρχιακό δρόμο της Κομωτινής, Λίνα, αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής και μετέφερε 8 παράτυπους μετανάστες δεν σταμάτησε σήμα της αστυνομίας. Ο οδηγός ανέπτυξε λυγκιώδη ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου ο διακινητής με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πτώση της κολόνας πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, το οποίο κάηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε γύρω βλάστηση. Έφτασαν άμεσα στο σημείο τόσο πυροσβεστικά οχήματα, όσο και άνδρες αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους 8 παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Ο ένας νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα. Ο διακινητής διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται από τις αρχές. Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο κατάφεραν να συλλάβουν 2 διακινητές στις νεροφύλακες, τόσο σε Εύρο όσο και σε Ροδόφη, που επιχείρησαν να φέρουν στην χώρα μας παράτυπους μετανάστες. Σε ευχαριστώ πολύ.